Καταρχήν, έρχεται αυτή την εβδομάδα επιτέλους το Σύμφωνο Συμβίωσης. Είναι ένα βήμα που θα έπρεπε να έχει γίνει, θα έπρεπε να το έχουμε κάνει, αλλά γίνεται τώρα. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ισονομία, τη δημοκρατία, έτσι ώστε να μην υπάρχουν άνθρωποι δεύτερης κατηγορίας και να έχουν όλοι οι συμπολίτες μας, όλοι οι άνθρωποι στην Ελλάδα, το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή. Φέρνουμε ένα διευρυμένο σύμφωνο συμβίωσης και για ετερόφιλα και για ομόφιλα ζευγάρια, που καλύπτει κληρονομικά, φορολογικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για τους ανθρώπους που συνδέουν τη ζωή τους. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Εμείς σαν κόμμα και σαν ομάδα ΛΟΑΤΚΙ μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε σαν θέση τον πολιτικό γάμο. Ο πολιτικός γάμος έχει ψηφιστεί και στο συνέδριό μας σαν θέση του ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι αυτό θα είναι κάτι που θα ολοκληρώσει το θέμα της ισονομίας των ανθρώπων στο δικαίωμά τους και για οικογένεια και οικογενειακή ζωή και πρέπει να είναι το επόμενο βήμα για το οποίο πρέπει να αγωνιστούμε. Έχουμε τη βάση αυτή τη στιγμή. Οι οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία με παιδιά, με σχέσεις ζωής. Αυτό πρέπει να αναγνωριστεί. Δεν μπορούμε να αφήνουμε ανθρώπους αόρατους. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να πούμε είναι ότι επειδή τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη βία, ρατσιστική βία ενάντια στα ομοφυλόφιλα και τρανς άτομα, με το ίδιο νομοσχέδιο φέρνουμε μια ισχυρότερη νομοθεσία αντιρατσιστική που υποστηρίζει και προστατεύει τα άτομα της ΛΟΑΤ κοινότητας από κάθε είδους ρατσιστικής βίας και επίθεσης. Και αυτό πραγματικά είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα που κάνουμε αυτή τη στιγμή.